Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροντόπης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Γιώργου Ούστογλου με θέμα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κυρίως τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις αδειοδοτήσεις γεωτρήσεων και γενικότερα τη χορήγηση αδειών χρήσης υδάτων. Στη σύσκεψη παρέστησαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενωτήτων, της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είχε να κάνει κυρίως με τις αδειοδοτήσεις των γεωτρήσεων. Και αυτό γιατί σύμφωνα με μια κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ στις 16 του 2011, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει να κάνει με την αδειοδότηση των γεωτρήσεων και γενικότερα τη χορήγηση αδειών χρήσης υδάτων. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτό, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη με προσώπους, με τους υπευθύνους, τους διευθυντές υπροϊσταμένους για θέματα υδροοικονομίας από κάθε περιφερειακή ενότητα, για να δούμε με ποιον τρόπο θα εκδοθούν οι άδειες των γεωτρήσεων, τι ακριβώς συμπεριλαμβάνεται στην οικία και πώς μπορούμε εμείς ως περιφέρεια να βοηθήσουμε έτσι ώστε να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος, κυρίως οι αγρότες, γιατί με βάση την οικία που έχει εκδοθεί θα πρέπει όσοι χρησιμοποιούν γεωτρήσεις, είτε είναι φυσικά πρόσωπα ή οργανισμοί, να εκδώσουν όλοι άδειες εκ νέου. Έτσι θα πρέπει εντός 6 μηνών για τις αρδευτικές γεωτρήσεις και 12 μηνών για τα λοιπά υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, οι υπόχρεοι να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της κάθε περιφερειακής ενότητας. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά από 6 μήνες και εντός 2 ετών, θα επιβληθεί πρόστιμο το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ. Και τέλος, εάν παρέλθουν τα 2 έτη, δεν θεμελιώνεται υφιστάμενο δικαίωμα και η γεώτρηση θα σφραγιστεί, θα καταστραφεί και θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.